Για πρώτη φορά στα χρονικά, ομάδα αντιεξουσιαστών εισβάλλει στο προάβλιο της Βουλής. Στο περιστήλιο, δηλαδή στην είσοδο του Κοινοβουλίου, αναρτούν πανό και ρίχνουν fake βολάν, ζητώντας την αποφυλάκηση κρατουμένων. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει. Κοινοβουλευτικοί συντάκτες καταγράφουν με τα κινητά τους το πρωτοφανές περιστατικό πίσω από την κλειστή πόρτα του κτηρίου. Η Βουλή θεωρείται ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα δημόσια κτίρια. Επομένως, εύλογα τίθεται το ερώτημα πώς κατάφεραν τα άτομα αυτά να φτάσουν μέχρι το περιστήλιο, αφού για να περάσει κανείς την πύλη πρέπει να έχει άδεια και να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε προκλητική και ακατανόητη ενέργεια την εισβολή των αντιεξουσιαστών. Είναι προκλητική και ακατανόητη η σημερινή ενέργεια ομάδας αντιεξουσιαστών να εισβάλλουν στον προάβλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Σειρά τέτοιων ενεργειών δίνουν επιχειρήματα σε όσους δεν θέλουν τον εξανθρωπισμό του σοφρονιστικού συστήματος. Η εισβολή αυτή λειτουργεί σε βάρος της απόφασης της κυβέρνησης να ξυλωθούν τα κάγκελα της ντροπής από τον προάβλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Απόφαση την οποία θα επιμείνουμε. Εντύπωση όμως προκαλεί η πρώτη αντίδραση της Προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους. Είστε αναστατωμένοι επειδή κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν. Σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδράνεια. Ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι η χώρα έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι. Έχουμε φτάσει η χώρα να είναι ξέφραγο αμπέλι. Προφανώς η κυβέρνηση πρέπει να λάβει τις ευθύνες της. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πανεπιστήμια, δημόσια κτίρια, ραδιοφωνική σταθμή, τηλεοπτική σταθμή και πολίτες όμοιροι κατά τρομοκράτησης. Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε την κυβέρνηση να προασπίσει την ένομη τάξη. Καλό λοιπόν την κυβέρνηση να εκτελέσει το συνταγματικό της καθήκον και να προασπίσει την ένομη τάξη. Και θέλω να πω ακόμη ότι το πιο απίστευτο δεν είναι αυτό που συνέβη. Είναι ότι δεν υπήρξε ούτε μία σύλληψη. Νομίζω ότι επιστρέφουμε στο καθεστώς ανομίας το οποίο με μεγάλη προσπάθεια σταματήσαμε τον Ιούνιο του 2012. Η εισβολή των αντιεξουσιαστών στη Βουλή αποτελεί την κορύφωση στον μπαράζ καταλήψεων σε δημόσια κτίρια που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα. Μετά την κατάληψη στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στο Δημαρχείο Νέας Σμύρνης, κατάληψη πραγματοποιείται και στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη του τομέα δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Φόφη Γεννηματά, σε δηλώσεις της ζήτησε την παραίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Πανούση. Το ερώτημα που προκύπτει μετά από τον μπαράζ των καταλήψεων σε πανεπιστήμια, δήμους, πολιτικά γραφεία και βεβαίως μετά από την επίθεση στη Βουλή είναι: υπάρχει κυβέρνηση και ειδικότερα υπάρχει Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή έχει καταργηθεί? Εάν λοιπόν δεν μπορεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει τα αυτονόητα, να παραιτηθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αμέσως τώρα. Ακόμα και τα προφανή, η τήρηση της νομιμότητας και η περιφρούρηση των δημοσίων κτηρίων μετατρέπονται σε μείζωνα κυβερνητικά ζητήματα λόγω των διαφωνιών των Υπουργών. Παρακολουθούμε τον κύριο Πανούση να περιμένει την κυβερνητική, την πρωθυπουργική εντολή για να καταλάβει τις καταλήψεις και τις καταληψίες, ενώ ο κύριος Βούτσης διαφωνεί. Η αστυνομία, αφού επέτρεψε την παραμονή των αντιεξουσιαστών στη Βουλή, τελικά προχώρησε σε 20 προσαγωγές ατόμων κατά την έξοδό τους.